Γεια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σε αυτό το βίντεο έχουμε ουσιαστικά ένα smoothie με πορτοκάλια. Τα πορτοκάλια είναι πάρα πολύ γλυκά. Τσέκαρε πώς είναι. Τσέκαρε. Είναι όριμα, είναι γλυκά. Πιστεύω ότι δεν αξίζει να γίνει ο χυμός. Δηλαδή είναι αρκετά γλυκά για να κάνεις ένα πολύ ωραίο smoothie. Ένα grapefruit για τη γεύση. Το grapefruit είναι απίστευτο γνωστό. Και συνεχίζουμε. Έχουμε μετά χυμό από λαχανικά. Δώσουμε δευτερόλεπτα να φτιάξουμε αυτό όταν είναι έτοιμο. Να γίνεται που λέμε, να έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Είναι εύκολα τα πράγματα. Όπως βλέπεις, η ευκολία που έχουν τα φρούτα στο καθάρισμά τους είναι απίστευτη. Για να μην χύνεις ζουμιά απ' έξω, θα κάνεις από εδώ πάνω. Παίρνεις το καπάκι σου. Για να καταλάβεις τώρα πόσο εύκολα και απλά είναι τα πράγματα. Έχεις εδώ το σμούθι σου. Δευτερόλεπτα. Θα σπουτάει έξω. Είναι πολύ το νερό, ρε. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Το νερό έχει φτάσει μέχρι πάνω, ο χυμός πυραγόταν απ' έξω. Εντάξει. Οχ! Το έσπασε. Όχι. Όχι, ρε φίλε. Πάρε μια γουλιά. Κάτσε να σου πω εγώ. Ήταν καλή επιλογή. Λοιπόν, το δίνουμε στην κάμερα εγώ, αν συνεχίζουμε με το χυμό που θα φτιάξουμε. Για να το δείξω σε εσένα. Πρόσεχε να δεις τώρα. Μυστικό συστατικό. Ginger. Θες για ναυτία, θες για τη φλεγμονώδη ιδιότητες, θέλεις για τη γεύση του, θες για αντικαρκινικές ιδιότητες. Ginger. Ginger. Είναι ρίζα και είναι τσάμπα. Δεύτερο συστατικό κλειδί. Όχι ότι τα άλλα συστατικά δεν έχουν τα δικά τους, θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Σιταρόχορτο. Αν μπορείς να έχεις τις δικές σου φίτρες από σιταρόχορτο. Θα το κάνουμε σε άλλο βίντεο επίσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Ας μην το χτυπάω γιατί πετάγεται. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Χρησιμοποιήστε ό,τι έχεις. Οι φίτρες είναι πανεύκολες. Ξανά θα το δείξουμε σε άλλο βίντεο. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το χυμό μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Έχω ήδη κόψει πράσινο μήλο, σέλερι. Εσύ τα έκοψες. Καρότο. Δεν τα έκοψα μόνος μου. Αλήθεια. Τα έκοψα με βαρέα. Ήταν αρκετά. Λοιπόν, και ας κόψουμε και αυτό το τελευταίο μιλαράκι. Μέχρι να σου καταλάβεις τι έχει παιχτεί εδώ πέρα. Απάντηση, ερώτηση κτλ. Πιστεύω θα είμαστε εντάξει. 2 στα 2 ουσιαστικά στα συμβάντα σε αυτό το βίντεο. Τι να κάνεις, απλά συνεχίζεις. Απλά συμβιβάζεις με αυτό και απλά πηγαίνεις. Ουσιαστικά μπροστά δεν θα φτιάξεις χυμό τώρα επειδή έκανε ένα τσάκο από χυμό της. Όχι. Θα φτιάξεις το χυμό σου για να είσαι ωραίος. Λοιπόν, αυτά εδώ λες θα τα αντέξει. Τα έχει. Ωραία. Το λοιπόν, ξεκινάμε ανοιχτός, πάμε. Επεισοδιακό χυμός ever. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ήταν ο πιο επεισοδιακός χειμώνας που έχω φτιάξει στη ζωή μου. Πρέπει να σταματήσαμε τουλάχιστον 6 φορές.
Πρέπει να πετάχτηκαν καρότα, μήλα, σέλερι τουλάχιστον 10 φορές. Ήταν αυτό που ήτανε. Δεν θα πίναμε χυμό, όχι θα πίναμε χυμό, φτιάξαμε το χυμό που θέλαμε. Πρέπει να πάμε στο κλασικό taste test. Okay, στάση. Είμαστε λίγο παραπάνω από το όριο. Δεν θέλω τον αφρό εγώ. Okay. Το θέμα είναι ότι θα είναι λίγο καρότο πάνω. Εμένα δεν με ενοχλεί ο αφρός για κάποιο λόγο. Δεν είναι θέμα να σε ενοχλεί. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να, πρέπει να βγάζεις τον αφρό. Πρέπει να βγάλουμε τον αφρό. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Okay. Όποιος παρακολουθεί το Σπάρτακο το ξέρει. Έχεις ξεχάσει κάτι, Βασίλη? Καλά, ο χυμός είναι απίστευτος. Ναι. Έχω ξεχάσει κάτι πολύ βασικό. Ξέρω τι έχω ξεχάσει. Cheers. Ένα κουταλάκι. Σου έχω βάλει εκεί. Μου έχεις βάλει εκεί, άρα δεν βλέπω. Όχι. Βέβαια. Δεν πειράζει, το βρήκα, ευχαριστώ. Παίρνει μια κουταλιά. Τι κάνει το σιταροχορτό? Το σιταροχορτό ουσιαστικά είναι για ελκώδικο λίτιδα. Αν έχεις ελκώδικο λίτιδα, το σιταρόχαρτο είναι το γιατρικό σου. Πάρε μια γουλιά. Λοιπόν. Πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο. Είναι αυτό που το λέμε, σου έρχεται πραγματικά να το πιεις. Δεν αξίζει καν να το δείξεις στο βίντεο. Είναι... Έχει λίγη γεύση με το σιταρόχαρτο. Είναι ελάχιστη, είναι πολύ subtle taste. Είναι πολύ πίσω στο μυαλό σου. Αν δεν σου αρέσει καθόλου, μπορεί απλά να βάλεις λίγο περισσότερο τζίντζερ, να βάλεις ένα φρούτο το οποίο σου αρέσει και έχει δυνατή γεύση, ξέρω εγώ, όπως το ξινόμηλο, το μήλο γενικότερα. Απίστευτο. Δοκίμασέ το. Crashing, hit a wall.